παρουσιάσουμε μια δική μας δημιουργία. Εργαστήκαμε με τα παιδιά με κέφι και φαντασία. Γράψαμε τους στίχους και τη μουσική, κάναμε τις χορογραφίες, γράψαμε τις στολές μας. Βοηθούς μας ακουράστους είχαμε τις δασκάλες μας. Την κυρία Βασιλική Σαββίδου στη μουσική και το χορό, την κυρία Ευαθία Ιωαννίδου στα κείμενα και την κυρία Σταδούλα Σαββίδου στα κουστούμια. Ευχαριστούμε θερμά αυτές τις δασκάλες που μας βοήθησαν να κάνουμε αυτές τις δημιουργικές εργασίες και μας έδωσαν την ευκαιρία και τη χαρά να γίνουμε και εμείς μικροί δημιουργοί. Περισσότερα λόγια από την διευθύντρια μας, κυρία Ζούλα Καραμιχάλη. Και με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και εγώ την τελευταία εκδήλωση της φετινής χρονιάς. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, κύριε Διευθυντή του Δευτέρου Τίτλου, εκλεκτή προσκεκλημένη μας, αγαπητοί γονείς. Λένε και πολύ ορθά πως το μέλλον ανήκει σε εκείνους τους λαούς που ενδιαφέρονται για την ορθή, σκόπιμη και ψυχολογημένη αγωγή των παιδιών. Τι την προετοιμασία είναι και το σχολείο. Για να είναι όμως η αντιμετώπιση αυτή σωστή και αποτελεσματική, είναι απαραίτητο να ξεκινά από έναν καλό προγραμματισμό. Μας δεν μπορούσαν φυσικά να είναι διαφορετικοί από εκείνους της προηγούμενης χρονιάς, εκτός από κάποιους υπομεγαλύτερη έμφαση, γιατί τότε δεν θα υπήρχε συνέχεια και συνέπεια στην εργασία μας. Αυτοί λοιπόν στη βάση τους παράμειναν ήδη. Εμπλουτίστηκαν όμως ή αναλύθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος για την ωραία τους προσπάθεια. Παρακαλώ και εσείς να δείτε με κατανόηση και να εκτιμήσετε ορθά αυτήν την προσπάθεια, έτσι που να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας για ακόμα περισσότερες και καλύτερες δημιουργικές εργασίες. Αγαπητοί γονείς, πριν σας δώσω την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το σύντομο πρόγραμμά μας, θα ήθελα να σας πω, χωρίς να φοβούμε ότι θα εκτορυφώ την περιβάλλον, ότι παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια του χρόνου, εκπαιδευτικά, στεγαστικά και άλλα, τα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της σχολικής εργασίας υπήρξαν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόηση. Το προσωπικό θα εργαστεί και την επόμενη σχολική χρονιά. Και θα συνεχίσει την εργασία που άρχισε πάνω στους ίδιους στόχους, με σκοπό την επίτευξη ακόμα πιο ψηλών επιτευγμάτων, γιατί και τη θέληση έχουμε και τις δυνατότητες διαθέτουμε. Σ' όλους εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές. Και έρχομαι και εγώ κοντά σε
chi darà 10 rodine a moglie la trammena, chi prosegue cena, le linee ali carmià. Dormirò tu per più, chi ne inri, dormirò di smanas, chi ne inri, da noi a chi sarà. Πιστεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά. Δεν είδα πρώτα τις μπουκούκια η ελπίδα. Κι οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κακού. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι να ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνά. Όσε που τα στάχια γερνούν, τόνα στα λέγοντα. Το φως, το φως, το φως και ξεκυλάει σε φάρι το ορίζοντα φως. Είναι η ρή. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν ιδιωτικές. Όσε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα. Τότε που τα νησιά την κοπελάρι γέρνα το σύννεφο. Είναι η ρή. Η ειρήνη είναι οι μονές των ακτίνων, τους κάπους του καλοκαιριού. Είναι το αλφαβητάρι της καλοσύνης, στα γόνατα της αυγής. Όταν λες, αδελφέ μου, όταν λέμε, αύριο θα χτίσουμε. Όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό, τίποτα άλλο, δεν είναι ειρήνη. Και τα λεύτρια που χαράζουν παλιές αμπλακές σ' όλη την γη.
αλλή, ούτε τα 6 χρόνια πατέρα. Μια άνοιξη αλλιώτου, μια άνοιξη αποχή. 16 χρόνια καλύτερα να ζήσει το στάχι της Μεσαωρίας. Η λεμονιά του Καραμπά, της Μόσχου η Πορτοκαλιά, της Καρπασίας το Κυκλάμι. Σήμερα πρωτομαγιά και σε θυμήθηκα, αγαπημένη.